Του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ενός Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι ο κορυφαίος θεσμός για τα επόμενα 5 χρόνια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναβαθμιστούν, θα ανασυγκροτηθούν πολλά πράγματα. Θα αλλάξουμε πορεία. Το Προεδρείο εξελέγει από τη συντριπτική πλειοψηφία με συνενετικό τρόπο. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Εκείνο όμως που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει να λειτουργήσει όπως την προηγούμενη περίοδο ως ένας χώρος διαρκών ψηφισμάτων, άσκοπων συζητήσεων επί παντός επιστητού που δεν αφορά άμεσα την περιφέρεια, αφορά άλλα ζητήματα. Δεν πρέπει να γίνει χώρος σε καμιά περίπτωση στρατευμένων λογικών, χώρος άσκοπης πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, της περιφέρειας, όλους τους Μακεδόνες και τους Θρακιώτες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αλλάξουμε τον κανονισμό λειτουργίας. Είναι πολλές οι παρατάξεις, ήδη ο αριθμός μας είναι μεγάλος και δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να ακυρώνουμε τη λειτουργία και τη συζήτηση ουσιαστικών θεμάτων μέσα από εξοντοτικές, κουραστικές και από συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Ο χώρος πρέπει να είναι αντάξιος του επίπεδου του θεσμού, αλλά να τιμά και την παρουσία των συναδέλφων περιφερειακών συμβούλων και επίσης το γεγονός ότι η περιφέρειά μας διακρίνεται για την περηφάνεια της και για τους χώρους οι οποίοι υπηρετούν τους θεσμούς. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος που υπάρχει σήμερα να μείνει έτσι. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους από όλες τις παρατάξεις αλλά και στο νέο Προεδρείο καλή επιτυχία και ο στόχος μας θα πρέπει να μείνει αποκλειστικά ένας, να πετύχουμε προς όφελος των πολιτών, όχι προς όφελος των παρατάξεων, των κομμάτων, των κραυγών, του λαϊκισμού
ή άλλης μορφής σκοπιμότητα, μακριά από στρατεύσεις.